Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα τεστάρουμε την 1.5.10 εφαρμογή για το DJI Air 2S. Να πάμε να το δούμε και μία στα γρήγορα. Εδώ είναι. Είναι 1.5.10 1070, έτσι. Οπότε θα την τεστάρουμε. Το έχουμε κάνει ήδη για το Mini 2. Φυσάει λίγο σήμερα, λίγο. Τρόπος του Legging. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και απογειωνόμαστε. Πατάμε και το βίντεο. Δυναμώνουμε και λίγο το τηλέφωνο και παίρνουμε απευθείας ύψος, γιατί όπως σας είπα φυσάει λίγο. Να είμαστε ok. Λοιπόν, παίρνουμε ύψος, πάμε να κάνουμε τις κλασικές δοκιμές. Δεν θα ανέβω πολύ ψηλά, όπως σας είπα φυσάει, οπότε να μείνουμε χαμηλά, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο αέρα. Την εφαρμογή αυτή την έχουμε δοκιμάσει στο DJI Mini 2, δεν είχαμε κανένα θέμα και πάμε τώρα να κάνουμε και την αντίστοιχη δοκιμή στο Air 2S. Λοιπόν, μία πτήση μέχρι τα 1000 μέτρα όπως κάνουμε και όπως συνηθίζουμε, για να δούμε ότι όλα πάνε καλά με την εμβέλεια. Είναι ωραία μέρα σήμερα, αλλά όπως βλέπετε έχει και ωραία σύννεφα. Να και ο Έλικας εκεί, ανέβηκα παραπάνω από τις 0 μοίρες. Αλλά φυσάει, φυσάει αρκετά, δεν το περίμενα. Εδώ είμαστε στο κλασικό σημείο που κάνουμε τις δοκιμές μας. Όπως βλέπουμε φτάνουμε το 1 χιλιόμετρο χωρίς κανένα πρόβλημα. Η ταχύτητά μας είναι 14 μέτρα το δευτερόλεπτο. Έχω περιέργεια να δω πώς θα είναι όταν γυρίσουμε και μάλιστα θα αλλάξω, θέλω να δω εδώ. Να βλέπω και την κλίση του drone. Όπως βλέπετε είμαι full stick μπροστά, full stick μπροστά. Ευτυχώς είναι πλάγιος ο αέρας, οπότε δεν μας επηρεάζει ιδιαίτερα. Από τα 15 μέτρα το δευτερόλεπτο είμαστε στα 12, είμαστε ok. Και βλέπετε ότι το Air2S έχει μία κλίση εκεί κάτω αριστερά στην επεξίδα, αλλά δεν υπάρχει strong wind warning, σιγά μη και δεν έβγαζε. Σηκώνει σχεδόν πέτρες, παιδιά. Σχεδόν πέτρες. Λοιπόν, θα έρθω εδώ και θα κάνουμε ένα γύρισμα έτσι και πάμε να δούμε τις κλασικές λειτουργίες που κάνουμε. Πρώτη λειτουργία, φωτογραφία. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Πάμε να δούμε εν συνεχεία το πανόραμα. Να κάνουμε ένα wide angle έτσι που είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι πολύ μικρό. Βλέπω υπάρχει μια καθυστέρηση στο να πάρει τις φωτογραφίες και δεν ξέρω μήπως έχει να κάνει με την ταχύτητα που έχει, γιατί άμα δείτε κάτω λόγω αέρα έχει μια μικρή ταχύτητα, μια μικρή κίνηση, οπότε περιμένει μέχρι να είναι απολύτως ακίνητο το drone. Παρ' όλα αυτά είμαστε μια χαρά και με το με τα πανόραμα και εν συνεχεία, για να δούμε, ξαναπάμε πάλι στο βίντεο. Τα έχω όλα στο αυτόματο, ούτως ώστε να μην μας ενδιαφέρει καθόλου να ασχολούμαστε με ρυθμίσεις. Παιδιά, ο αέρας μου κουνάει το αυτοκίνητο, για να καταλάβετε πόσο ισχυρός είναι. Και θα έρθω σε αυτό το σημείο, θα έρθω χαμός, χαμός σας λέω, έχει πολύ αέρα. Θα έρθω δίπλα στο αυτοκίνητο, για να κάνουμε και ένα
drone για να δοκιμάσουμε. Βλέπετε, φαίνεται ο έλικας από αριστερά. Κατεβάζω λίγο την κάμερα για να μην φαίνεται μέσα στο πλάνο. Αλλά είναι τόσο πολύ δυνατός ο αέρας που επηρεάζει. Λοιπόν, θα κάνω ένα άνοιγμα έτσι. Η ταχύτητά μας είναι εντάξει, είναι στα 10 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και θα έρθω να βρω το αυτοκίνητο. Ορίστε. Ωραία. Θα με πλησιάσω. Το βλέπετε, κοιτάξτε, θα αφήσω, δεν θα κουνήσω καθόλου λίγο τον drone για λίγο. Κοιτάξτε τα πράσινα κάτω πώς κουνιούνται, σαν να είναι κύματα στη θάλασσα. Για να καταλάβετε πόσο πολύ αέρα έχει. Και έρχομαι εδώ. Κατέβηκα ύψος τώρα. Και άλλο λίγο. Ωραία. Θα έρθω να με μαρκάρω. Εδώ είμαι. Για να κάνουμε ένα quick shot. Σταματάω το βίντεο. Πάω στα quick shots. Θα κάνουμε ένα drone 50 μέτρα. Για να δούμε ότι είναι εντάξει. Ήδη μας το εμφάνισε. Κατευθείαν. Οπ. Resolution. Α, ήταν μετά την αναβάθμιση. 4K. Να κοιτάμε πάντα τις ρυθμίσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο μενού στην 1510 για το Air2S. Έχουν παραμείνει όλα τα ίδια. Κοιτάμε απλά την καλή λειτουργία της εφαρμογής με τον drone. Το έχουμε κάνει, όπως είπα, άλλες δύο φορές στην αρχή του βίντεο και στο Mini 2. Το κάνουμε και στο Air2S. Πάμε να δούμε και το drone. Κεντράρι. Κοιτάξτε αέρας. Και ξεκινάει να κάνει το drone. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχει πάρα πολύ αέρα. Θα πρέπει να έρθω πολύ προσεκτικά στην προσγείωση. Θα κουνάει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, το quick shot τελείωσε. Βλέπουμε ότι λειτουργικά η εφαρμογή είναι μια χαρά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δουλεύουν όλα πάρα πολύ καλά. Οπότε, αν δεν έχετε κάνει την αναβάθμιση στο Air2S για την 1510, προτείνω να την κάνετε άμεσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Γυρίσαμε και εγώ τώρα πρέπει να πάω σε εκείνο το κόκκινο που βλέπετε και θα βάλω να γράφει. Θα βγω και έξω τον drone, θα σας το δείξω. Το βλέπετε πόσο γυρτό είναι λόγω αέρα. Ο αέρας μπορεί να περνάει και στο μικρόφωνο. Και σε αυτό το σημείο θα έρθω για την προσγείωση και θα έρθω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Βλέπετε, το κάνω με πολύ προσοχή, έχει αέρα, δεν έχουμε και άπλετο χώρο εδώ πέρα και θα περιμένω να βρει ένα σημείο. Εδώ τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να προσγειωθούμε. Εκμεταλλευόμαστε και τους αισθητήρες, οι οποίοι μας βοηθάνε να μην πέσουμε κάπου, και αυτό που κάνουμε στον αέρα είναι να εκμεταλλευόμαστε μια στιγμή που ο αέρας δεν φυσάει πολύ, έτσι ώστε να προσγειωθούμε. Μην πάμε δηλαδή την ώρα της ρηπής να προσγειωθούμε. Περιμένουμε λίγο, περιμένουμε και μόλις δούμε ότι ο αέρας σκοπάζει, γιατί δεν έρχεται συνεχόμενα, τότε κάνουμε μια κίνηση κρακ κατευθείαν και προσγειωνόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο για το κανάλι. Δοκιμάσαμε την 1510 στο Air2S, την DJI Fly Up 1510. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!